Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Τόσκο, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη και σε εσάς και στους ακροατές σας όλους. Για να δούμε εδώ τώρα. Διαβάζουμε δημοσιεύματα ότι τραβάνε, να το πω πολύ λαϊκά, τραβάνε πολύ μεγάλο ζόρι η ΔΕΙΑ της χώρας. Πολλοί εκ των οποίων σκέφτονται να ανεβάζουν τις τιμές τους για να καλύψουν το ενεργειακό κόστος που έχει τετραπλασιαστεί με αυτά που βλέπουμε τους τελευταίους μήνες. Κύριε Νατσούλη, δυστυχώς και την ενεργειακή κρίση τη βιώνουμε και εμείς πάρα πολύ, και η ΔΕΙΑ και ο Δήμος Καστοριάς, αλλά η απόφαση και του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑ είναι να μην προβούμε σε αυξήσεις της τιμολογιακής μας πολιτικής. Ακόμη και με τους λογαριασμούς που έρχονται τώρα. Αυτούς που έρχονται και να τσούν, θα τα υπιστούμε όλα. Ήδη εμείς προστάμε ένα πολύ σοβαρό κεφάλαιο στη ΔΕΗ. Έχουμε συχνή... Που είναι κοντά στο εκατομμύριο, κύριε Τόσκο. Και ένα εκατομμύριο και να τσούν, άμα θα πηγαίναμε να το πληρώσουμε. Α, πόσο είναι? Είναι τεράστιο, είναι πολύ μεγάλο. Μπορείτε να μας πείτε πόσα ήδη χρωστάμε στην ΔΕΗ? Όταν ανέλαβα εγώ, κύριε Νατσούλη, τα χρέη ήταν περίπου 7 εκατομμύρια. 7 εκατομμύρια στην ΔΕΗ. Ναι. Και τώρα είναι? Τώρα είναι κανένα 8. 8 εκατομμύρια χρωστάμε στη ΔΕΗ σαν ΔΕΙΑΚ, λοιπόν. Ακριβώς. Και μπορείτε να μας δώσετε και μια εικόνα για τους λογαριασμούς που έρχονται για τα αντλιοστάσια? Όλα για τα αντλιοστάσια. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τη διάρκεια της Καστοριάς. Έτσι, όλη η ΔΕΙΑ της Ελλάδος χρωστάνε πάνω από 8 εκατομμύρια στη ΔΕΗ. Μάλιστα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Τα οποία χρέη είναι από πόσα χρόνια, κύριε Τόσκο? Τουλάχιστον η ΔΕΙΑ Καστοριάς είναι από την ημέρα που έγινε η συνεννόηση των Δήμων, από το 10. Από το 10, από το 2010 τότε, λοιπόν. Η τότε ΔΕΙΑΚ παρέλαβε χρέη από τις δημοτικές ενότητες 2 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί με τις συνενώσεις συνενωθήκαν και τα χρέη. Να πω, 8 εκατομμύρια είναι περίπου 2 εκατομμύρια πανωτόκια, έτσι. Δεν είναι αρχικό κεφάλαιο. Ναι, 2 εκατομμύρια είναι μόνο η τόκη από τα 8 που χρωστάμε τώρα. Ναι, πανωτόκια και τέτοια πράγματα. Να πω ότι όλες οι ΔΕΙΑΚ της Ελλάδας χρωστάνε, ακόμα και κάποιες που ήταν υγιείς, όπως ήταν η Λάρισα και ο Βόλος που είναι μεγαλοπόλεις και μπορούσαν και στάθαν πιο εύκολα χρήματα από τους καταναλωτές, λόγω των πολλών καταστημάτων που είχαν και όχι με τις οικίες. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανοχή, να πούμε όμως, και από τη ΔΕΗ προς τον ΔΕΙΑ και από το Υπουργείο Εσωτερικών υπάρχει μια κάλυψη. Γι' αυτό θα δείτε ότι δεν γίνεται καθόλου. Ναι, μισό λεπτό. Αυτό που λέτε είναι ότι τα τρέχοντα τα πληρώνετε? Πληρώνουμε ένα μέρος, το πληρώνουμε τον τρέχοντα. Ένα μέρος το πληρώνετε. Να πούμε ότι οι λογαριασμοί μας ερχόταν περίπου, η ΔΕΗ Καστοριά θέλει 900.000 ευρώ τον χρόνο για ρεύμα. Μισό λεπτάκι. 900.000 ευρώ τον χρόνο ερχόταν τον χρόνο, επαναλαμβάνω τον χρόνο, οι λογαριασμοί για τα αντλιοστάσια και ό,τι άλλο καταναλώνει ρεύμα η ΔΕΙΑΚ. Σήμερα με αυτή την τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόζει η ΔΕΗ, είμαστε περίπου σαν 800. Ένα 800 λοιπόν από 900.000 ευρώ, πάμε στο 1.800.000 ευρώ. Έτσι ακριβώς. Και πώς θα αυτά νομίζω, κύριε Τόσκο, δεν θα πληρωθούν ποτέ. Δεν ξέρω. Ναι, αυτό εμείς υπολογίζουμε, όλες οι ΔΕΙΑ αυτό υπολογίζουμε, ότι κάποια στιγμή το κράτος θα κάνει μια διαγραφή στις ΔΕΙΑ, γιατί μην ξεχνάτε ότι εμείς έχουμε οικιακό τιμολόγιο, ναι, ενώ στην ουσία είμαστε εταιρείες οι οποίες δουλεύουμε, το βιολογικό είναι ένα εργοτάξιο σε εμάς, δεν είναι σπίτι, ναι, δουλεύουμε όλο το 24ωρο. Τα 60 αντλιοστάσια μας και όλα τα πάντα δουλεύουν όλο το 24ωρο. Δεν σταματάμε ποτέ. Εκεί λοιπόν διαβάζουμε στα δημοσιεύματα ότι οι ΔΕΙΑΚ, προκειμένου λίγο κάπως να ανταποκριθούν στο τι πληρώνουν, εκεί λοιπόν σκέφτονται αλλαγές στην τιμολογιακή πολιτική και να αυξήσουν το νερό. Εσείς λοιπόν για μια ακόμη φορά μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε ότι αύξηση νερού δεν θα έχουμε σε καμιά περίπτωση? Εμείς την τιμολογιακή μας πολιτική την ψηφίσαμε το Δεκέμβριο του 2021, που ισχύει για το 2022, και δεν υπάρχει καμία αύξηση στην τιμολογιακή μας πολιτική για το 2022. Μάλιστα. Και να πούμε, δεν είναι μόνο τα έξοδα προς τη ΔΕΗ που έχουν αυξηθεί. Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα έξοδά μας όσον αφορά τα κάψιμα για τα αυτοκίνητα, οι αντλίες βενζίνης που δουλεύουν, αντλιοστάσια που δουλεύουν με ηλεκτροκινητήρες. Επίσης ανέβηκαν οι τιμές των σωληνώσεων. Όλες οι σωληνώσεις έχουν φτάσει στα ύψη. Ναι, ναι. Γενικά οικοδομικά υλικά. Γενικά οικοδομικά υλικά, σίδερο κτλ. Όλα αυτά τα οικοδομικά έχουν γενικά πάρει όχι απλά ανήφορο. Έχουν φτάσει δηλαδή στο Θεό. Ένα κύριο Ρασούλη που εμένα μου κόστιζε 10 ευρώ και 15 στη ΔΕΙΑΚ, τώρα έχει πάει 30. Όλα αυτά τα κόστη έχουν ανέβει.
αλλά προσπαθούμε να κρατήσουμε τα πάντα σε όσο μπορούμε χαμηλά. Η μόνη οφειλή μας που λέμε είναι η ΔΕΗ, πουθενά αλλού δεν υπάρχει οφειλή. Ούτε σε δάνεια του παρελθόντος, ούτε σε ΙΚΑ, ούτε σε υπαλλήλους, ούτε σε προμηθευτές, πουθενά δεν υπάρχει καμία οφειλή, ούτε στο προσωπικό. Αυτό που θέλαμε περισσότερο σήμερα, κύριε Τόσκο, είναι πραγματικά να διευκρινίσουμε αν θα υπάρξει αύξηση ή τροποποίηση λογαριασμού για το επόμενο διάστημα λόγω της κατάστασης. Αυτό που μας λέτε σήμερα είναι τρομακτικό. Μόνο για την ΔΕΗ, η ΔΕΙΑΚ χρωστάει 8 εκατομμύρια ευρώ. Από 900.000 ευρώ που ερχόταν το χρόνο λογαριασμοί, τώρα πάμε στο 1.800. Είναι απίστευτα ποσά αυτά. Δεν ξέρω πώς και με ποιον τρόπο μπορούν να πληρωθούν, αν μπορούν να πληρωθούν. Εσείς πληρώνετε, λέτε, από ό,τι καταλαβαίνω, ό,τι μπορείτε. Ένα μέρος των χρημάτων πληρώνετε. Ένα μέρος των χρημάτων. Το οποίο είναι πάνω από το μισό ή κάτω από το μισό. Κοιτάξτε, τα πληρώνουμε αντιλιοστάσια, τα οποία είναι αυτόνομα σαν ρολόγια. Γιατί κάποιοι λογαριασμοί έρχονται ομαδικοί. Δηλαδή, όπου είναι μονομένα αντιλιοστάσια και με λένε 2.000 το μήνα, τα πληρώνουμε. Όταν έρχεται όμως ένα αντιλιοστάσιο και μου λέει μισό εκατομμύριο το δίμηνο, πώς το δώσω εγώ μισό εκατομμύριο σε 5 μήνες. Αυτά, ας πούμε, είτε πάνε στα πανωτόκια. Και άμα το βρω και το δώσω, θα πάνε πάλι, δεν πάει στο αρχικό κεφάλαιο, πάει στα πανωτόκια στην ουσία. Η ΔΕΗ από την άλλη, κύριε Τόσκο, σας έχει απειλήσει με διακοπή ηλεκτροδότησης? Όχι, δεν μας έχει απειλήσει καθόλου. Και να σας πω, σε δύο καθόλους που έκανα από τον Δήμαρχο Καστοριάς και μιλήσαμε και με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Πέτσα, και με τον υπεύθυνο της ΔΕΗ, ο οποίος χειρίζεται τα της ΔΕΙΑΚ σε όλη την Ελλάδα, είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο και τις συζητήσεις μας είναι πολύ καλές και επικοδομητικές και μας λένε μην ανησυχείτε, κάτι θα γίνει. Κάτι θα γίνει και πρέπει να γίνει και για τους δήμους που πληρώνουν. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και δήμοι που, εν πάση περιπτώσει, πληρώνουν. Θα φαντάζομαι θα είναι μικρότερα τα ποσά βεβαίως που πληρώνουν, οι μικρότεροι δήμοι. Αλλά εδώ υπάρχει μια αδικία. Αυτοί που δεν πληρώνουν και αυτοί που πληρώνουν. Με κάποιον τρόπο πρέπει να βοηθηθούν και οι δύο. Δεν υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει δήμος να μπορεί να ανταπεξέλθει στους λογαριασμούς. Α, λέτε ότι δεν υπάρχει δήμος στην Ελλάδα? Δεν υπάρχει. Δηλαδή, οι λογαριασμοί έχουν φύγει τριπλάσιοι. Πώς μπορεί να προϋπολογίσει, πού να τα εισπράξει τα χρήματα? Άλιστα. Δεν μπορείς. Δεν βγαίνουν τα νούμερα. Όσο και να θέλεις, δεν μπορείς. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τόσκο, κλείνοντας, έχουμε καμία εξέλιξη για το δίκτυο? Για το δίκτυο είμαστε στις υπογραφές των αποχωρήσεων Architect. Τα έχουμε βρει όσον αφορά τον τρόπο της αποχώρησής τους. Δεν διεκδικούν τίποτα. Τα έχουμε ξαναπεί, τα είχε πει και ο αντιδήμαρχος κ. Τσαδούτσας. Και είμαστε σε φάση να αποχωρήσουμε. Πιστεύω μέχρι τέλη του μηνός να πάμε σε πρόσκληση στον επόμενο ανάλογο. Μέχρι το τέλος του μηνός Μαρτίου. Το έργο δεν θα χαθεί. Ναι. Αυτό είναι το βασικό για μας. Και θα πάμε στον τρίτο ανάλογο. Μάλιστα. Τώρα εδώ μας ρωτάνε και αν ξέρουμε τι συμβαίνει σε Άργος και Νεστόριο. Δεν ξέρω, κύριε Τόσκο, γνωρίζετε? Θα μιλήσετε με τους δημάρχους. Αυτοί δεν έχουν ΔΕΙΑΚ. Ναι, δεν έχουν ΔΕΙΑΚ, έχουν υπηρεσίες σύνδρευσης, ναι. Αλλά έχουν σίγουρα ρολόγια για αυτοί, έτσι. 100% σίγουρα και αυτοί. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουν ρολόγια. Είναι ωραίο αυτό να ρωτήσουμε τι συμβαίνει και για Άργος λοιπόν και για Νεστόριο. Αντιλαμβάνουμε εκεί τα ποσά θα είναι σίγουρα μικρότερα, αλλά να δούμε αν και εκεί μπορούν ή δεν μπορούν να ανταποκρίνονται. Απλά ο Δήμος Άργος και Νεστορία έχουν μικρότερο κύκλο εργασιών. Δηλαδή δεν είναι όπως η διάρκεια της Καστοριάς, που είναι μια τεράστια δουλειά που έχει 60 τηλεοστάσια και 60 δεξαμενές. Ναι. Καταλαβαίνετε εκεί είναι πιο μικρά τα ποσά και μιλάμε και το όργο εργασία του γενικά. Δεν έχουν... θα το ρωτήσουμε λοιπόν τι πραγματικά συμβαίνει. Και τι ανάγκες που έχει η ΔΕΙΑΚ και το προσωπικό που έχει η ΔΕΙΑΚ. Η ΔΕΙΑΚ μόνο για προσωπικό και ΙΚΑ θέλουν περίπου 90.000 ευρώ το χρόνο. Για τα λειτουργικά τη εξωτερικά. Ναι. Λοιπόν, κύριε Τόσκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ. Να είστε καλά και να τσουλήκα. Τα λέμε λοιπόν. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Όπως λέει και ο κύριος Τόσκος, ναι, σωστά, είναι σίγουρα μικρότερη η κατάσταση και δεν υπάρχουν ΔΕΙΑ σε Νεστόριο και Άργος, αλλά ουσιαστικά και εκεί όμως είναι και τα μικρότερα τα έσοδα. Θα δούμε όμως τι πραγματικά συμβαίνει και εκεί, γιατί είναι ένα θέμα. Είναι αυτά τα νούμερα που ακούμε εδώ, παιδιά, κυριολεκτικά ζαλίζουν. Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.